αισθάνεται ότι προτού δώσω το λόγο στο νέο προστάτη της Πολωνίας, του Σουφέρου, ο οποίος θα σας αναλύσει την διαδικαστική πλευρά του θέματος, όπως ήθελε από το 2009 μέχρι σήμερα, θα ήθελα στη συνέχεια της αγωγής του Δημάρχου, αλλά και όσα ακούστηκα, να κάνω μέσα τις σημάσεις σχετικά με αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Πράγματι, την περασμένη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, έγινε εδώ μια πνευματική σύσκεψη στη συνέχεια του Δημοτικού μας Συμβουλίου, όπου θετικά, χάρη στις αρμόδιες υπηρεσίες, τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία. Και παίρνουν όλοι στη θέση εδώ, είναι το τρελού. Εμείς ζητήσαμε ενημέρωση να μας πει η επιχείρηση, η εταιρεία, τι πρόκειται να κάνει για να ξέρουμε γιατί δεν έκανε. Αν θα κάνει σπίτι, αν θα κάνει ρεπορτάζ, δεν θα κάνει. Είπε τι θα κάνει. Ωραία. Αν εννοούμε, δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς συμφωνούμε με αυτό, δεν συμφωνούμε. Δηλαδή, συμφωνούμε με αυτό, όχι να νομιμοποιήσουμε ή να μην νομιμοποιήσουμε. Αν συμφωνούμε με αυτό, δεν είναι. Εμείς τίποτα άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε εδώ. Για να πάρουμε πολιτική θέση και ξέρετε επί της ουσίας γιατί θέλουμε να πάρουμε την πολιτική θέση. Για να ξέρει ο κόσμος. Γιατί αύριο θα κατέβουμε να πάρουμε ψήφους από εσάς και πρέπει να ξέρετε τι μαλακία συγγνώμη έχουμε πει. Και γράφτε το γράφτε. Η επένδυση αποτελεί ηγιστικό σύνολο. Ναι, μετά το Συμβούλιο Επικρατείας απαγορεύει τη δημιουργία ηγιστικού συνόλου δίχως να υπάρχει υπέρκο, δηλαδή ιδιωτική πολιοδόμηση. Δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε αυτό. Για πολύ λιγότερα σπίτια έχει καταργήσει στην Ελλούντα τις οικοδομικές άδειες. Δεν είναι σύνολες, διότι είναι σύνολο. Δεν είναι ένα σπίτι που μπορώ να χτίσω. Είναι σύνολο. Πρώτο θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. Δεν μπορείτε να εκδώσετε ως υπηρεσία τις πολιοδομικές άδειες σύνομα, διότι δεν έχει γίνει νόμιμη κατάκτηση. Για να γίνει νόμιμη κατάκτηση χρειάζονται κοινόχρηστοι δρόμοι και πρόσωψη 25 μέτρα επ' αυτών. Εδώ έχετε το θέμα. Πρώτον, δεν έχετε κοινόχρηστους δρόμους σε καμία περίπτωση, ακόμη και εκείνους που έχουν αφαιρθεί το 1953, διότι καθορίζει ο νόμος πως δίνονται κοινόχρηστοι δρόμοι και δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Κρατήθηκαν από το δημόσιο στην ιδιωτική του περιουσία και όχι στην κοινοχρησία, αλλά και δεύτερο και πολύ σοβαρό, από δέκα διαφορετικά έγγραφα του νομιμοποιητικού περιβάλλοντος προκύπτει ότι δεν ταυτοποιούνται σε καμία περίπτωση οι δύο ότι πολιοθετήθηκαν το 1966 με τις σημερινές. Τελείωσα με το δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα που δεν μπορείτε να δώσετε άδεια. Δημιουργείται κατά στρατήγηση του νόμου, διότι ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι υπήρχαν κοινόχρηστοι δρόμοι, ο τρόπος που επιχειρείται η κατάκτηση είναι απολύτως παράνομος, διότι καταστρατηγεί τον νόμο. Δηλαδή, ο νόμος λέει θέλει 15 μέτρα πρόσωψη σε κοινόχρηστο δρόμο. 25 μέτρα, συγγνώμη. Εδώ τι συμβαίνει. Δημιουργούνται οφειοειδείς διόδοι, έτσι ώστε το εσωτερικό γήπεδο που απέχει απόσταση 250 μέτρα από τον δίθεν κοινόχρηστο δρόμο να αποκτάει με μία δίωδο κάτω 4 μέτρων ξαφνικά πρόσωπο στο κοινόχρηστο. Αυτό είναι απόλυτη καταστρατήγηση του νόμου, ο οποίος προβλέπει, έχει εκδοθεί το 2003 και προβλέπει ακριβώς την αυστηροποίηση των διατάξεων για την κατάκτηση εκτός και δύο. Για όλους αυτούς τους λόγους και συμπληρωματικά διότι δεν έχετε ασχοληθεί με το ζήτημα των ρεμάτων, της οριοθέτησης και διευθέτησης αυτών προς τη θάλασσα, δεν μπορείτε να εκδώσετε σύνομες οικοδομικές άδειες. Ευχαριστώ. Προφανώς η πολεοδομία προφανώς η πολεοδομία και δια του πολιτικού της προϊσταμένου αλλά και δια του διοικητικού της προϊσταμένου δεν θα εκφράσει η νομική άποψη που το θυμάτων που έθεσε η αγαπητή συνάδελφος. Κύριε Πρόεδρε, την ορική σας. Είστε νόμιμοι, τους λέει. Τούτα αυτό και για την Επαναλαμβάνω αυτό, παρακαλώ. Δεν έχω κανένα. Επαναλαμβάνω αυτό που διατύπωσε ο Δήμαρχος, μόταμο, όπως το διατύπωσε στην εισαγωγή της. Κύριε Δήμαρχε. Επαναλάβω αυτό για το οποίο διατύπωσε ο Δήμαρχος. Το
επαναλαμβάνω γιατί όπου καταλληλώ. Ότι έρθουν τεχνικές αποφάσεις την οποία αναμένουμε εντός 15 ημερών από σήμερα. Ας μην πάμε με ρογνωμόνια, γιατί είστε 20 μέρες. Η πρωτοδομία, επαναλαμβάνω, απέτει τις εκδόσεις αδειών. Να το ξαναπώ. Οι άδειες έχουν να δείτε από το 2009 και μας λέτε τώρα σε 15 μέρες που θα έρθει η κοινωνική απόφαση. Αν δεν έρθει η κοινωνική απόφαση, σας παρακαλώ και να δείτε. Να τη επίθεση. Να το πραγματικό πρόσωπο. Κοιτότινος. Η ησυχία της εκδέλαξης. Σαμπουκιάδες. Τελειώσατε κύριε πασαρέλες και χαϊλί και στρατέπαση και δεν επιτρέπουμε. Θα δώσουμε το λόγο στον χωριστάνο του γραφείου δόμησης και άντρας, τον κύριο Σκουτέρη. Πίσω σύμβουλα πήγε από εκεί πέρα προς τα Ρεκάρη. Κύριε Σουρέτη, αλλάζεις λίγο θέση. Κρύβει τις κάμερες. Μαλάκα να πήγαινε. Κάνε λιγάκι. Κάτσε πιο πέρα, ρε. Ξέρω εγώ. Μπράβο. Από το 2000 κύριε Πρόεδρε, επειδή έχουν καταχωρηθεί αυτά με πρωτοδόμους προφάσεις, δεν ξέρω αν κύριε Σκόπου μαζί με δεν έχουν να λέω και το πρωτόκολλο για να συντηθήσει οποιοδήποτε έγγραφο κάτι για τα πρακτικά καλό θα ήταν. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα των φακέλων που έχουν καταληφθεί στην υπηρεσία δόμησης με την υγεία. Λοιπόν, στο όνομα Θεός Κόκκινος Εκκίνητα Παλαιψιών, Παπάς Πέτρος, Παπά Μαρία και Αλέξανδρος Παπάς είναι καταληφθημένες συνολικά 45 άδειες. Πλην όμως, εχθές, στην υπηρεσία μας συνδεχτήκαμε από το εκπρόσωπο της εταιρείας ένα αίτημα να αποσυρθούν 4 φάκελοι, οι οποίοι καποσύρονται. Δηλαδή, ουσιαστικά για τη Νέα Κόκκινος τρέχουν 41 φάκελοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους φάκελους. Και κάνουμε να πούμε ότι υπάρχουν και σε ένα γειτονικό αγροτεμάκιο, σε δύο γειτονικά αγροτεμάκια, άλλες δύο άδειες που έχουν καταληφθεί, οι οποίες και αυτές περιμένουν να από άλλους ιδιώτες. Από την ειδική υπηρεσία, από το πρώην υπερφοδέ, με το αριθμό του πρωτοκόλλου 11-1763 του 2009, στάθηκε στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας και στην Κόκκινος ΑΕ, μια πιστοποίηση ότι ελέγχει και αξιολογεί την ειδική περιβαλλοντική μελέτη η οποία από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα δεν έχει τελειώσει, ο έλεγχος της δεν έχει εκριθεί. Είναι η περιβαλλοντική μελέτη για όσους δεν γνωρίζουν η οποία όταν έπιξε το πρόγραμμα LIFE το 2002 είχε εκπολυθεί με ένα σχέδιο ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης η οποία είχε κάποια διαχειριστικά σχέδια για τη συγκεκριμένη περιοχή για το ΝΑΤΑ 2002, την περιοχή
Φίνης της Μαρισσίας και προέβλεπε εκεί και ένα σχέδιο προεδρικού διατάγματος, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο συζητάμε, είναι το επικείμενο προεδρικό διατάγμα που θα ενσωμάτουμε μέσα όλα αυτά τα διαχειριστικά σχέδια. Λοιπόν, από την Ειδική Υπηρεσία Επιχειρηματικών Περιβάλλοντος με αριθμό πρωτοκόλλο 348 του 11, εστάθη στην Περιφερειακή Ένωτα Μεσσηνίας, στο Δήμο Τριφυλίας, Πολεοδομία, τα Σαρχαίου και την Αρχική Υπηρεσία Μεσσηνίας, ένα έγγραφο για διερεύνηση των καταγγελωμένων από την Αρχαία. Ουσιαστικά, αυτό το έγγραφο, σε αυτό το έγγραφο γίνονταν γνωστό ότι υπήρχε καταγγελία από την εταιρεία Αρχαίου για την διάρκεια των τεσσάρων δρόμων βάσει των οποίων έγιναν οι καταπνήσεις των αγροτηματιών. Ακολουθεί από την ίδια υπηρεσία, την ΕΙΕ, με το αριθμό πρωτοκόλλου 1572 του 11 και στέλνεται ένα υπενθυμιστικό έγγραφο, ουσιαστικά που ανέφερε πάλι τα προηγούμενα και εδώ συγκεκριμένα μιλούσε και για την κοπή κάποιων δέντρων προς την περιοχή της Ελέας και μιλούσε επίσης και για την διάνυξη του πέμπτου δρόμου. Από την ίδια υπηρεσία επίσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 2079 του 11, στάθηκε έγγραφο προς την Πολεοδομία Τριφυλίας και ζητήθηκε να ενημερωθούν για την νομιμότητα των καταθμίσεων κτλ. Η Πολεοδομία απάντησε με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 1576 του 11 έγγραφό της. Αναλαμβάνω σε όποια από αυτά τα έγγραφα κατόπιν και τώρα δεν ξέρω πώς προβλέπεται από την διαδικασία, μου ζητηθεί κάποια διευκρίνηση στον βαθμό που γνωρίζω και προκύπτει εμείς από τα έγγραφα που μπορούμε να απαντήσουμε. Με βάση τα προγενέστερα έγγραφα πάμε καταγγελίες της ΕΕ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 Ε
η πολεοδομία γεννή ξέλεγχο, έκανε φτωξία δηλαδή, και επέβαλε πρόστιμο και διακοπή εργασιών για διανύξη εισοδών στην περιοχή Ελέας. Το κοινοποιήσαμε στους αρμοδίους με το υπαρχικό πρωτοκόλλο 954 έγγραφο. Ουσιαστικά ήταν και η απάντηση δηλαδή αυτή η αυτοψία και το αποτέλεσμα της στην καταγγελία των ελεκτών, των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Το νομοθετικό τμήμα του ΙΠΕΚΑ με το υπαρχικό πρωτοκόλλο 25709 του 11 αποστέλει έγγραφο σε ερώτημα της Πότιμος ΑΕ σχετικά με το κοινόχρηστο χαρακτήρα των δρόμων παύλα διόδων προς την Ακτή. Από το Δήμο Τριφυλίας εστάλει έτοιμα ερώτημα, το υπέγραφε ο αντιδήμαρχος κ. Τσικανός προς τη διεύθυνση νομοθετικού του ΙΠΕΚΑ. Το ερώτημα αυτό ήταν εάν απαιτείται διαπιστωτική πράξη για την αναγνώριση των οδών. Η απάντηση που ήρθε από τη διεύθυνση νομοθετικού του ΙΠΕΚΑ με το αριθμό πρωτοκόλλου 27-06 του 11 ουσιαστικά λέει ότι δεν απαιτείται διαπιστωτική πράξη. Με βάση το υπαρήθυνο πρωτοκόλλο 27-06 έγγραφο της διεύθυνσης νομοθετικού του ΙΠΕΚΑ, η Υπηρεσία Δόμησης Τριφυλίας στέλνει έγγραφο και ζητά καθορισμό της Επιτροπής προς το Δήμο Τριφυλίας και ζητά καθορισμό Επιτροπής προς διαπίστωση διανύξεως των οδών, αυτών των οδών που προαναφέραμε. Ένα σημαντικό έγγραφο που ακολουθεί είναι αυτό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με το υπαρχικό πρωτοκόλλο 586 του 12. Έγγραφό του, ο κύριος Γενικός δίνει εντολή για τα ενέργεια ελέγχου από μεικτό κλιμάκιο για τους λογοδρόμους. Με βάση το υπαρήθυνο πρωτοκόλλο 325 του 12 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Τριφυλίας, είναι η απόφαση Δημάρχου, η 257 του 12, σχετικά με την Επιτροπή για τη διαπίστωση της διάνυξης των δρόμων. Υπάρχει και το πόρισμα της αυτοψίας που έγινε.
η ειδική υπηρεσία επιθεωτών περιβάλλοντος στέλνει ένα εξαιρετικά επίγον έγγραφο, αριθμό πρωτοκόλλου 1035, είναι πολύ σημαντικό έγγραφο, για διάλυση δρόμων χωρίς άδεια. Ακολουθεί ένα έγγραφο του Κοινικού Επιθεωτή Δημόσιας Διοίκησης, υπαριθμού πρωτοκόλλου 58612 του 12, ένα επίγον έγγραφο προς τη διεύθυνση νομοθετικού του ΙΤΕΚΑ, το οποίο το κοινοποιεί στην ΕΙΕ και ζητά ενημέρωση για την κοινοχρησία των δρόμων για το επικείμενο προεδρικό διάταγμα, αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Το νομοθετικό του ΙΤΕΚΑ απαντά με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 17271 του 2013, που έχει πρόσφατο εγγραφό του. Η υπηρεσία δόμησης τριφυλίας με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 320 του 2013 έγγραφο προς την υπερκείμενη αρχή της, την ΔΥΠΕΧΟΣ, ζητά τη γνώμη της για να δούμε αν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ελέγχου των φακέλων της κόκκινος ΑΕ. Η απάντηση που λάβαμε από την ΔΥΠΕΧΟΣ απαντά με το υπαρχόν πρωτοκόλλο 16014 του 2013 έγγραφο και ουσιαστικά συνεννοεί στο έγγραφο του νομοθετικού. Λέει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ελέγχου. Όχι αδειοδότησης, για να μην γίνεται κάποια παρεμβίνεια, έτσι. Μιλάμε για να μπούμε στη φάση του ελέγχου. Λοιπόν, η υπηρεσία δόμησης στέλνει το μεαριθμό πρωτοκόλλου 389 του 13 έγγραφο στη ΔΟΚ για να γνωμοδοτήσει και αυτή επί του συγκεκριμένου συστήματος. Δηλαδή, αν έχουμε σαν υπηρεσία επαρκή στοιχεία, ώστε να προχωρήσουμε τον έλεγχο των φακέλων. Ο Δήμος Τρεφυλίας υπογράφει ο αντιδήματος κ. Τσιγκάνος δίνει εντολή στην υπηρεσία δόμησης να διενεργήσει αυτοψία στην ΕΛΕΑ. Ύστερα από προφορικές καταγγελίες που είχαν γίνει σχετικά με εργασίες άρρωσης στα κομμάτια της κόκκινης αφέψεως. Η ΔΟΜΑ έκανε την αυτοψία και απαντάμε με το υπαριθμό πρωτοκόλλου 332 έγγραφό μας. Και τέλος... ουσιαστικά ήταν να δούμε αν έχει οι εργασίες που έχουν επεκταθεί και εκτός των ορίων της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Δεν έχουν επεκταθεί. Σε κάποια σημεία, ναι. Αυτά υπάρχουν όλα στο όρος που μπορεί να τα δείτε. Εντός ιδιοκτησίας όμως, έτσι. Μετά τις ερωτήσεις. Δεν έχω για το θέμα. Έχουν πειραθεί κατά τη διάνυση είπα ότι είναι μέσα στην ιδιοκτησία μας. Κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν σε κάποια τμήματα του να... Δεν είναι ιδιοκτησία. Είναι μέσα στην ιδιοκτησία μας. Κύριε Σωτέρη, συνεχίστε να ολοκληρώσετε και μετά, αν θέλετε να ολοκληρώσετε. Δεν παίρνουν κάποια ερωτήματα να καταλάβει όλο και εμείς όλοι γιατί είμαστε εδώ. Θα πάμε αύριο. Είναι θέμα διαδικασίας. Ουσία είναι το διαδικασία. Με το υπάρχει ένα πρωτοκόλλο 417 του 2013 διακομμάστε και έρχομαι τη σχολή του ασφαλιστικού εκκλησία για την επόμενη ορίμανση. Δεν ακούγεστε. Σας παρακαλούμε. Δυστυχήσαστε όλοι. Το 407 του 2013 διαδικάστηκε έτοιμα από την υπηρεσία μας της Κόκκινος στο αστυνομικό τμήμα της Παρισίας, το οποίο ήταν έτοιμο για οριοθέτηση συνδιοκτησίας. Νομίζω ότι παρακολουθήσαμε όλοι ένα από το προϊστάμενο της Πολεοδομίας, ένα ορυφορικό μέσα από τα έγγραφα τα οποία πήραν και στείλαν μέσα από την Πολεοδομία. Ποια ιδιότητα θέλετε να
καταθέσετε αυτό που θέλετε. Η ιδιότητα της Συνομικής Συμβούλου της Ομάδας Δράσης για την Προστασία του Δάσους Ελέας και της Παραλίας Ελέας. Ωραία, πείτε μας. Πείτε μας όσο πιο περιεκτικά μπορεί. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω σπατάλη του χρόνου και θέλω άμεσα να ρωτήσω πριν την τοποθέτηση τον υπεύθυνο της πολεοδομίας σχετικά με το έγγραφο, αν θέλει παρακαλώ να πάρεστε χέρι του, 1035 του 2012, το οποίο είναι έγγραφο των δικών μας υπαλλήλων, του ελληνικού κράτους δηλαδή, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, και το οποίο αναφέρεται στο ουσιαστικότατο ζήτημα ότι οι δύο δίκτυα έχουν παραχωρηθεί με το που βλέπετε από το παραχωρητήριο του 1953 και έχουν οριοθετηθεί κατ' εικόνα στα χαρτιά το 1966 ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις σημερινές διόδους όπως αυτές υλοποιήθηκαν το 2011 και 2012. Μισό λεπτό. Το έγγραφο αυτό είναι λοιπόν ότι απέχουν 100 με 200 μέτρα. Παρακαλώ να μου ενημερώσει η πολεοδομία υπό αυτού, αν έχει γίνει κάποια ενέργεια, αν έχετε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, γιατί ουσιαστικά αν αυτό το πράγμα ισχύει, αν δηλαδή εντοπίσουμε που χάνει τη διαφορά, σημαίνει ότι δεν μιλάμε καθόλου για την οφυσία και δεν θα μπούμε στη δεύτερη συζήτηση. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το ζήτημα. Ναι, αυτό το έγγραφο. Και συμπληρώνω μετά το κ. Κεφτάμενο. Αυτό το έγγραφο απευθύνεται προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όλη την πολεοδομία. Πολύ κρατά, να σας ενημερώσω. Με βάση αυτό το έγγραφο, ζητήθηκε από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον κ. Κεφτάμενο, να αποστείλει η πολεοδομία την Παρισία τότε, τους αγγέλους προς ο έρευνας του κ. Λαριτζή. Τους αποστείλαμε. Επ' αυτού του εγγράφου, εκδόθηκε η απάντηση, η οποία μας κοινοποιήθηκε εμάς, επ' αυτού του εγγράφου ακολουθήθηκε, έγινε έλεγχος στην περιοχή από το μεικτό κλιμάκιο το οποίο συνέστησε ο κ. Δρακιτζής. Ο κ. Δρακιτζής συνέστησε ο κ. Δρακιτζής συνέστησε μεικτό κλιμάκιο ελέγχου όσον αφορά την υπόθεση αυτή, το οποίο μεικτό κλιμάκιο ελέγχου εξέδωσε τον υπαριθμό 5-86, 12 κάθετος, 16 τα λόγω, κτλ. Έγγραφό του. Αυτό το έγγραφο του κυρίου Ρακιτζή, αυτό που αναφερθήκατε, και η απάντηση του οικονομικού κλιματού, μεικτού κλιματικού ελέγχου, απεστάθησαν και τα δύο προς την νομική υπηρεσία του ΙΠΕΚΑ. Επ' αυτό το οποίο η νομική υπηρεσία του ΙΠΕΚΑ εξέτασε την κοινωνική δρομοδότηση, την οποία μας αναλύσει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Τα έγγραφα αυτά, κάθε ένα τα έγγραφα είναι από τη ΣΕΙΤΑ και φέρνουν άπειρα ζητήματα. Η ερώτηση δική μου είναι πολύ συγκεκριμένη. Αν η πολεοδομία της Λίας έχει ασχοληθεί με το κρίσιμο ζήτημα, γιατί δεν έχει διαφύγει. Αυτό δεν είναι ένα πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αν έχει ασχοληθεί με το κρίσιμο ζήτημα σχετικά με την ταυτοποίηση των διόδων του έτους 66 με τις διόδους που υφίστανται σήμερα. Θέλω μια σαφή απάντηση από αυτού. Οι δίωδοι, η πολεοδομία της Λίας έχει ασχοληθεί και με αυτό και έχει ασχοληθεί με το αν οι δίωδοι οι ανήχθησαν ταυτίζονται με την απόφαση του πολυμερίου του Δυτικού και Παρισίας, η οποία και καθορίζει τη θέση των διόδων και το κράτος τους. Επ' αυτού, θα στο πει ο προϊστάμενος, έχει γίνει επιβεβαίωση της μας πολυοδομίας ότι ταυτίζονται με την απόφαση του 1951, δεν θυμάμαι τον αριθμό της. Δηλαδή, το λέτε τώρα αυτό με τα λόγια γνώσεω. Διότι η υπηρεσία, οι επενδυτές περιβάλλοντος λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Ότι δεν ταυτοποιούνται καθόλου, ότι οι νέες δίωδοι διέκονται διαμέσου της ιδιοκτησίας της Κόντινος σε καθαρά ιδιόκτητη περιοχή και ώστε τούτο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχουν το χαρακτήρα του πρωτοχρήστου. Εμά αυτό είναι γράφο, απάντηση των ανθρώπων. Το έγραφο είναι πολλά, δεν είναι το συγκεκριμένο. Αυτό είναι γράφο. Από αυτό το εγγράφο, απάντηση των ομοθετικών του ΙΠΕΚΑ. Επί του εγγράφου κυρίου Ρακιτζή, το οποίο αναφέρεστε. Μάλιστα, η συντάξησα το έγγραφο του ΙΠΕΚΑ είναι μία εκ των 7, την οποία η κυρία Καραγκούνη έχει ορίσει ως μέλος της Επιτροπής για την εκπόνηση του πολιτικού διατάγματος προστασίας του Παρισιακού Πόλου. Έτσι δεν είναι το στάμενο. Τι απαντάει, μου φέρνει. Όχι, να σα ενημερώσω. Αυτό το ρωτάω. Κύριε Μαρία, είστε και στην εδώ. Ενημερώνω, ενημερώνω. Επομένως,
Εκτοεγγράφει την δεκάδα, το οποίο του κύριου Ραγκιτζίνη συγχωρείτε, στο οποίο αναφέρεστε, εκτοεγγράφει την πολεοδομία προς ενέργεια, δεν έλαβε καμία εντολή από πουθενά. Αυτό που έλαβε εντολή η πολεοδομία ήταν να ταυτοποιήσει εάν οι δρόμοι οι οποίοι αναφέρονται στην απόφαση του Πολιτισμού Πολιτισμού και Παρισία του 1991, το οποίο αναφέρεται στο ιδιωτησιακό και στους δρόμους, εάν οι σήμερα μηνυθέντες δρόμοι ταυτίζονται με την απόφαση του Πολιτισμού Πολιτισμού. Και έχει αποφανθεί θα μετά. Κύριε συνάδελφε, κύριο μεγάλο λάθος, δεν υπάρχει καμία απόφαση του δικαστηρίου. Είμαστε ηλίθιοι εδώ. Μισό λεπτό. Γιατί ήρθαμε εδώ, για να λύσουμε νομικά. Έλατε. Εμείς τι είμαστε. Κύριε Πρόεδρε, έλατε. Συνάδελφοι, επί του συγκεκριμένου επιδοσιτήματος της χωροθεσίας των οδών, έχει αποφανθεί η πολιτική της φιλίας. Πόσο πιο απλό αυτό που λέω.